Juan Manuel Santos Calderón, señor presidente. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Juan Manuel Santos, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε με τους μαρξιστές αντάρτες ΦΑΡΚ. Ο Κολομβιανός πρόεδρος δήλωσε πως το Νόμπελ Ειρήνης θα βοηθήσει να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα του, η οποία κινδυνεύει μετά το δημοψήφισμα. Κολομβιανοί πολίτες, αυτό το βραβείο σας ανήκει. Είναι για τα θύματα και για όσα κάναμε για να αποφευχθεί η πιθανότητα να έχουμε κι άλλα, έστω και ένα. Πρέπει να συμφιλειωθούμε και να είμαστε ενωμένοι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σταθερή και μακρόπνοη ειρήνη. Το βραβείο θα απονεμηθεί στον Κολομβιανό πρόεδρο στις 10 Δεκεμβρίου στο Όσλο. Το βραβείο πρέπει να το δούμε ως μια ένδειξη τιμής σε όλους εκείνους τους Κολομβιανούς οι οποίοι παρά τις δυσκολίες και τις κακοποιήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν για την ειρήνη. Και βέβαια σε όλα τα κόμματα τα οποία συνέδραμαν σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Η ειρηνευτική συμφωνία υπεγράφει στις 26 Σεπτεμβρίου μεταξύ του Προέδρου Σάντος και του επικεφαλής των ΦΑΡΚ Ροντρίγκο Λοντόνιο. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων πάντως απέρριψε τη συμφωνία, η οποία επετέφθη μετά από διαπραγματεύσεις 4 ετών.